μιλάμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Σπύρο Καπράλο. Βγάζουμε σημαντικά θέματα. Τον έχουμε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα, εύχομαι. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Και βέβαια χαίρομαι που θα ασχοληθείτε και με κάτι διαφορετικό εκτός από το ποδόσφαιρο, που είναι το φλέγον θέμα βεβαίως. Αν ήσασταν πιστός ακροατής της εκπομπής, το προσπαθούμε πάρα πολύ, πιστέψτε με. Το ξέρω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε Taekwondo, είχαμε πολλά πράγματα. Βόλεϊ, όλα είναι αθλητισμός. Okay, με μονοπολί το ενδιαφέρον, αλλά όλα πρέπει να τους δίνουμε την ίδια βαρύτητα. Όταν κάνουμε τα play-offs σε οποιοδήποτε άθλημα πια και υπάρχει τέτοιο μεγάλο ασφαλώς είναι λογικό να στρέφεται το ενδιαφέρον του κόσμου εκεί. Και τώρα είναι το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πάντως γενικότερα το 2023 είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις έτσι κι αλλιώς για τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι μια προολυμπιακή χρονιά. Σε 17 μήνες περίπου ανοίγει η αυλαία στο Παρίσι. Πώς ακριβώς προετοιμάζεστε ως Επιτροπή για αυτή τη χρονιά, κύριε Καπραλό? Ήδη έχουμε τρεις αθλήτριες που έχουν πάρει την πρόκληση για να ξεκινήσουν καλά. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε δυο από τη Σκοβοβολή, την Άννα την Κορακάκη και την Χριστίνα Τιμόσχη, μια καινούργια αθλήτρια. Και έχουμε και από το Στίβο την Αντιγόνη την Τρισβιώτη. Άρα έχουμε ξεκινήσει με τρεις γυναίκες που έχουν ήδη την πρόκληση. Αλλά βέβαια είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Και υπάρχουν πολλές προκρίσεις αυτή τη χρονιά. Θα σας ζητήσω μόνο λίγο να μετακινηθείτε, κύριε Καπράλο, γιατί κάνει διακοπές. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο. Να μετακινηθώ. Τώρα με ακούτε? Τώρα καλύτερα, ναι. Ωραία. Όχι, όχι. Όχι, θα προσπαθήσουμε ξανά. Στρέφουμε στην κουβέντα μας. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Τα λύσαμε τα τεχνικά θέματα. Είμαστε καμπάνα που λέμε. Άρα τώρα αυτό που θέλουμε είναι να λύσουμε και το θέμα προκρίσεων των Ελλήνων αθλητών. Ναι. Να πάνε στους δυνατόν περισσότεροι αθλητές στο Παρίσι. Mm-hmm. Είχαμε μείνει στους τρεις που είπατε. Έτσι. Ναι. Αλλά φέτος είναι μια χρονιά με πολλές προκρίσεις. Mm-hmm. Ξεκινώντας από τους ευρωπαϊκούς αγώνες που θα γίνουν τον Ιούνιο στην Κρακοβία της Πολωνίας, όπου είναι 18 Ολυμπιακά αθλήματα. Πολλά δίνουν απευθείας προκρίσεις, mm-hmm. σε άλλα βοηθούν να ανεβεί κάποιος στην κατάταξη την παγκόσμια, που είναι και αυτές κριτήριο σε ορισμένα αθλήματα για τις προκρίσεις. Έχετε έτσι μια εικόνα να μας δώσετε, περίπου τι περιμένουμε? Περίπου, εντάξει, δεν μπορεί να γίνεται μάντης. Κοιτάξτε, στους Ολυμπιακούς αγώνες mm-hmm. θέλουμε να φτάσουμε μια ομάδα που να έχει, αν καταφέρουμε να είναι και τριψήφιο το νούμερο, να είναι 100 και πάνω, τότε θα είναι πολύ σπουδαία επιτυχία. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τουλάχιστον 3 ομαδικά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το πόλο των ανδρών, όπως πάντα, θα προκριθεί. Έχουμε ελπίδες για το πόλο των γυναικών. Έχουμε ελπίδες για το μπάσκετ των ανδρών. Έχουμε ελπίδες για το ανσάμπλ της ρυθμικής γυμναστικής. Και έχουμε ελπίδες και για την ρυθμική καλλιτεχνική κολύμβηση. Mm-hmm. Αυτά είναι ομαδικά. Τα οποία βεβαίως, όταν καταλαβαίνετε, όταν μπαίνουν 12 αθλητές του μπάσκετ ή 13 του πόλου ή 9 κοπέλες της καλλιτεχνικής κολύμβησης, αμέσως ανεβάζει το νούμερο πάρα πολύ. Αλλιώς θα έχουμε ξανά τους γνωστούς, δηλαδή η Στίβο να έχει τους πιο πολλούς, η κολύμβηση να έχει αρκετούς, και από εκεί πέρα θα πάρουμε ορισμένες προκρίσεις σε ατομικά αθλήματα. Δεν είναι εύκολες οι προκρίσεις πια για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουν μειωθεί οι αθλητές στα παραδοσιακά αθλήματα τα οποία γνωρίζουμε, γιατί έχουν μπει καινούργια αθλήματα στα οποία η χώρα μας δεν έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε αθλητές στα καινούργια αθλήματα, το skateboard, στο surf, στο breaking, στην αναρρίχηση. Άρα, επομένως, βασιζόμαστε στα παραδοσιακά που γνωρίζουμε, αλλά έχει μειωθεί και ο αριθμός των προκριμένων αθλητών. Άρα, είναι δύσκολη η πρόκριση. Mm-hmm. Και χρειάζεται βέβαια και πολλή βοήθεια στους αθλητές και στις ομοσπονδίες για να πάνε στους αγώνες πρόκρισης και να διεκδικήσουν την πρόκριση. Ναι. Πάντως, ως Επιτροπή, υπάρχει έτσι ένα κύμα ενίσχυσης των Ελλήνων αθλητών. Έτσι, πρόσφατα ανακοινώθηκε η επιχορήγηση 7 ομοσπονδιών, που νομίζω ότι στόχος σας είναι να τους βοηθήσετε όσο μπορείτε να είναι απόλυτα έτοιμοι, έτσι. Ναι, και αυτό είναι μόνο ορισμένες από τις ομοσπονδίες που εγκρίναμε τώρα χρήματα, δηλαδή πρόσφατα 200.000, αλλά είχαμε ήδη εγκρίνει άλλες 350.000 στην αρχή του χρόνου για άλλες ομοσπονδίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα δώσουμε εμείς, και δεν είναι χρήματα που παίρνουμε από το κράτος, αλλά είναι
ίδια έσοδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ναι, ήθελα να, να το τονίσουμε αυτό. Για τη φετινή χρονιά έχουμε ένα budget 1.600.000 mm-hmm. που θα πάνε όλα για τους αθλητές μας που θα διεκδικούν τις προκρίσεις. Και βέβαια αυτό που λέω είναι ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της Ολυμπιακής μας Επιτροπής, αυτά δηλαδή που παίρνουμε από το κράτος, είναι 565.000 το χρόνο. Τα έξοδα μισθοδοσίας μας μόνο είναι τα διπλάσια. Ναι. Αν βάλετε και τα υπόλοιπα. Άρα, για να βοηθήσουμε τους αθλητές πρέπει να καλύψουμε και τη μισθοδοσία μας και τα γενικά μας έξοδα και από εκεί πέρα να έχουμε και χρήματα για να δώσουμε αυτό το 1.600.000. Δεν είναι και εύκολο. Δεν ακούγεται εύκολο πάντως, με συγχωρείτε. Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά τα έχουμε καταφέρει. Mm-hmm. Έχουμε αξιοποιήσει τα δικά μας περιουσιακά στοιχεία. Έχουμε πάρει περισσότερα χρήματα από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχουμε δικό μας πρόγραμμα χορηγιών και τα οποία πηγαίνουν στους αθλητές απευθείας. Και προχωράμε έτσι. Mm-hmm. Τι να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό πάντως, γιατί όπως το είπατε και εσείς, δεν είναι από τον κρατικό κορβάνα, να το πω έτσι. Δεν είναι, όχι. Mm-hmm. Και νομίζω είμαστε και περήφανοι γι' αυτό το λόγο. Και γι' αυτό και οι αθλητές αναγνωρίζουν το τι κάνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για αυτούς. Mm-hmm. Για να φανταστείτε, δεν είναι μόνο τα χρήματα που δίνουμε έτσι στις ομοσπονδίες για την προετοιμασία των αθλητών. Αλλά για παράδειγμα, πριν από 2 μήνες δώσαμε χρήματα στην Ομοσπονδία Γυμναστικής για να αγοραστεί ένα καινούριο μονόζυγο με τους κρίκους για τον Πετρούνια, γιατί έχουν αλλάξει οι διεθνείς κανονισμοί. Επομένως δεν μπορεί να πάει να αγωνιστεί στα καινούργια όργανα έχοντας προπονηθεί στα παλιά. Mm-hmm. Το ίδιο η ομάδα της Εθνικής Γυμναστικής. Τους αγοράσαμε ένα ταπί κάτω, ένα το χαλί που αγωνίζονται. Mm-hmm. Που έχουν αλλάξει και οι διαστάσεις. Mm-hmm. Και ούτω καθεξής. Αγοράσαμε για τους κοπηλάτες μας καινούργιες βάρκες. Αγοράσαμε για τους ιστιοπλώους σκάφη. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα χρήματα που δίνουμε για να προετοιμαστούν, είναι και τα χρήματα για να αγοράσουν καινούργιο εξοπλισμό. Μάλιστα. Μια και σας έχουμε, επειδή όλους όσοι ασχολούμαστε μας απασχολεί το θέμα του πολέμου, πρόσφατα υπάρχει ένα ιδιαίτερο ζήτημα που απασχολεί όλο το Ολυμπιακό κίνημα και έχει να κάνει με τη συμμετοχή όχι των αθλητών και των αθλητριών από Ρωσία και Λευκορωσία. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η ΔΟΕ δείχνει θετική. Υπάρχουν αντιδράσεις. Ποια είναι η θέση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής? Κοιτάξτε, εμείς σαν χώρα καταρχάς πάντα μετέχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν αναγνωρίζουμε και δεν θέλουμε να υπάρχει μποϊκότ, γιατί το μποϊκότ είναι μια τιμωρία προς τους ίδιους τους αθλητές που δεν μπορούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Έτσι και τώρα με τον πόλεμο θεωρούμε ότι είναι σωστό που τιμωρείται η Ρωσία και η Λευκορωσία. Είναι θετικό ότι απ' την άλλη μεριά βοηθούνται οι αθλητές από την Ουκρανία, οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά από αυτόν τον πόλεμο. Αλλά απ' την άλλη θεωρούμε επίσης ότι δεν μπορεί να τιμωρείται ένας αθλητής επειδή έτυχε να έχει γεννηθεί και να έχει ρωσικό διαβατήριο. Άρα είμαστε υπέρ του να λάβουν μέρος αυτοί οι αθλητές, σαν ουδέτεροι αθλητές. Είμαστε υπέρ του να αυτοί οι αθλητές να τους δοθεί η δυνατότητα να κάνουν και αυτοί το όνειρό τους πραγματικότητα. Φτάνει βέβαια να μην έχουν κάνει δηλώσεις υπέρ του πολέμου. Φτάνει αυτοί οι αθλητές να μην είναι στο ρωσικό στρατό. Φτάνει αυτοί οι αθλητές να αγωνίζονται με στολές χωρίς να θυμίζουν τη Ρωσία, η οποία γι' αυτό το λόγο είναι και τιμωρημένη. Γιατί παρέβηκε την εκεχηρία και ξεκίνησε τον πόλεμο ενώ γινόντουσαν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου. Μάλιστα. Βεβαίως δεν θεωρούμε ότι πρέπει να λάβουν μέρος τα ομαδικά αθλήματα, γιατί τα ομαδικά αθλήματα χώρα είναι η ομάδα της Ρωσίας, δεν είναι, ναι. Άρα περισσότερο από ένας αθλητής είναι ομάδα, δεν είναι ατομικά αθλήματα. Μάλιστα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα πάντως αυτό, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις όπως είπατε, αλλά και βέβαια όταν μας λένε από τις άλλες υπήρους, εσείς γιατί κόπτε στην Ευρώπη τόσο πολύ, όταν δεν λέτε τίποτα για τόσους πολέμους που γίνονται στον κόσμο και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτά μέτωπα. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Μάλιστα. Κύριε Καπράλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ασφαλώς, όποτε αν υπάρχει κάτι καινούριο, θα σας ενοχλήσουμε να σας φιλοξενήσουμε. Δεν είναι ενόχληση, είναι χαρά μας να προβάλλουμε τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Σε εισαγωγικά το λέω. Το ξέρω, το ξέρω. Καλό, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.